άνθρωπος όχι απλώς μαχητικού λαϊκού κινήματος, αλλά ενός ισχυρού πλειοψηφικού ρεύματος, χειραφετημένου από τα γνωστά διλήμματα αλλά και τις αναγεννημένες αυταπάτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα προεκλογικά, και δεν δίστασε να το κάνει βεβαίως αυτό, τη θέση του για το ποια στάση θα κρατήσει απέναντι σε όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Είτε κυβέρνηση κεντροδεξιά, είτε κυβέρνηση κεντροαριστερά, είτε αριστερά όπως πλασαρίστηκε, είτε εθνικής ενότητας και οικουμενικής όπως ακούμε αυτή τη στιγμή να γίνεται συζήτηση. Ξεκαθαρίζουμε. Βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να μας απευθύνει πρόταση συνεργασίας ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τις βαθιές διαφορές μας. Θέλουμε όμως για άλλη μια φορά να απαντήσουμε στην πρόταση που επανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά για μια κυβέρνηση της αριστεράς, και θα απαντήσουμε καθαρά χωρίς να επικαλεστούμε αυτό που όλοι βλέπουν, ότι δεν φτάνουν οι αριθμοί και οι έδρες. Πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύει ότι φτάνουν, θα φτάσουν και οι αριθμοί από τη στιγμή που θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει στήριξη και να γρέψει ψήφους από βουλευτές όλων των άλλων κομμάτων. Ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Παραμένουμε στο όχι στη συνεργασία, γιατί εμείς στο κάτω-κάτω δεν διαμορφώσαμε το όχι ούτε με βάση υψηλές ούτε χαμηλές προσδοκίες στην κάλπη. Ακούσαμε ότι θα ζητήσει συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επιθυμούν να γίνουν ιδιωτικές συζητήσεις όπου θα γνωστοποιηθεί ποιο θα είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα συνεργασίας. Λογικά, όποιος έκανε πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας έπρεπε προεκλογικά να μιλήσει αναλυτικά τον Ιούνιο εκείνο, τον Ιούλιο τ' άλλο, τέλος του χρόνου εκείνο, σε συγκεκριμένα ζητήματα και όχι με γενικά συνθήματα και γενικές καταγγελίες του μνημονίου. Αλλά αν θέλετε και τώρα θα έπρεπε να ήταν έτοιμος. Τι ακριβώς θέλει? Ακούσαμε μόνο κάτι για κάτι επιδόματα που μπορούν να εξασφαλιστούν ή κάτι τέτοια. Όμως μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε σύνθεση κι αν είναι, έχει να αντιμετωπίσει εφ' όλες τις ύλες προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, όχι την καταγγελία του μνημονίου απλά, αλλά την επιστροφή στο λαό των κατακτήσεων που πάρθηκαν πριν το μνημόνιο, γιατί οι περισσότερες κατακτήσεις πάρθηκαν πριν και βέβαια πληθώρα άλλων μετά το μνημόνιο. Μια κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τα πάντα. Και όχι παραδείγματος χάρη μόνο το επίδομα ανεργίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, έχει να χειριστεί θέματα οικονομίας. Έχει να χειριστεί τη στάση των επιχειρηματικών ομίλων απέναντι στους εργαζόμενους. Τη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων που έχει υιοθετηθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει να διαχειριστεί προβλήματα εξωτερικής, ας το πούμε, πολιτικής, όπως παραδείγματος χάρη τις συνολικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από την στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που σκίζει σελίδες, κόβει την πολιτική και προβάλλει μόνο το πακέτο της επόμενης μέρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να συμφωνήσει σε μια τέτοια κυβέρνηση, δεν πρέπει να κάνει απλώς μια μικρή υποχώρηση, μια μικρή στροφή. Πρέπει να κάνει μια ριζική στροφή, να κάνει μια ολόκληρη τούμπα. Και το κυριότερο, να κάνει απαράδεκτους συμβιβασμούς που έχουν σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Ενδεχομένως ο λαός δεν ενδιαφέρεται για την ιδεολογική καθαρότητα του ενός ή του άλλου κόμματος. Ενδιαφέρεται όμως ένα κόμμα που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην πρώτη γραμμή και πάντα, από τη στιγμή της ίδρυσής του, στην πρώτη γραμμή της πάλης, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτό το μετερίζει για να κερδίσει κάποιες θέσεις υπουργικές. Αυτό το ΚΚΕ δεν το χρειάζεται ο λαός.